Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Kitchen Lab. Σήμερα νομίζω πως θα τρελαθείτε, γιατί έχουμε μια πολύ καταπληκτική συνταγή. Θα κάνουμε πίτσα, σπιτική πίτσα, σπιτικό ζυμάρι. Θα σας δείξω πως κάνουμε και μια πολύ γρήγορη σάλτσα για την πίτσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Το μόνο που θέλω να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε είναι εντελώς, πριν καν σκεφτούμε ότι θα κάνουμε πίτσα, πρέπει να ανάψουμε το φούρνο στους 230 βαθμούς. 230 βαθμούς θα πάρουμε ένα ταψάκι. Όσο πιο χοντρό γίνεται τόσο καλύτερα. Και θα βάλουμε ένα ταψάκι μέσα στο φούρνο, ανάποδα. Κλείσουμε το φούρνο και θα αφήσουμε να κάψει καλά. Μισή ώρα, 45 λεπτά, όση ώρα πάρει, στους 230 βαθμούς. Και μετά πάμε να ξεκινήσουμε την πίτσα μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ετοιμάσουμε σπιτικές, τραγανές και πεντανόστιμες πίτσες. Θα ξεκινήσουμε με το ζυμάρι, στη συνέχεια τη σάλτσα ντομάτας και μέχρι που να το καταλάβετε θα είναι έτοιμες και οι πίτσες μας. Και φύγαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πολύ εύκολη και έχω χωρίσει εδώ πέρα τελικά για τη σάλτσα, εδώ πέρα τελικά για τη ζύμη. Η ζύμη έχει μαγιά, σημαίνει ότι πρέπει να την μεταχειριστούμε λίγο διαφορετικά από όσο μεταχειριζόμαστε όλες τις ζύμες, μιας και η μαγιά είναι αυτή που πρέπει να δουλέψει και πρέπει να τη βοηθήσουμε να δουλέψει. Για να βοηθήσουμε τη μαγιά να δουλέψει, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάρουμε ένα φακελάκι ξερή μαγιά ή μια συσκευασία φρέσκια νοπή μαγιά. Θα τη ρίξουμε σε 250 γραμμάρια νερό. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό, σε θερμοκρασία δωματίου. Άμα είναι κρύο δεν μας πειράζει, απλά θα περιμένουμε λίγο παραπάνω για να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Και αυτό που θα κάνω είναι, θα βάλω τη μαγιά μέσα στα 250 γραμμάρια νερό, θα πάρω και μία καλή πρέζα ζάχαρη και θα ρίξω μέσα και θα ανακατέψω. Τέλεια. Διαλύθηκε. Τώρα, μόλις κάνω αυτή την κίνηση θα περιμένω 10 λεπτάκια να αρχίσει να δουλεύει η μαγιά. Θα την αφήσω μέσα στο νερό μαζί με τη ζάχαρη να φάει, να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και να δουλέψει καλύτερα μετά στο μείγμα μου. Άρα αφήνω το νεράκι στην άκρη και πάω να πιάσω τα υπόλοιπα συστατικά μου. Θέλω για 250 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι, ψηλό, 100 γραμμάρια κάλαμποκάλευρο, 1 καλή πρέζα αλάτι. Άρα, τη ζάχαρη και το αλάτι θα τα χρειαστώ μετά για τη σάλτσα μου, τα υπόλοιπα άλλα τα παίρνω πίσω. Έτσι όπως είναι τώρα, όλα τα αλεύρια τα αναμειγνύω μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μαύρα αλεύρι μπορείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ότι χαλάει λίγο τη γεύση της πίτσας. Αλλά το μυστικό της δικιάς μου συνταγής για πίτσα είναι ότι χρησιμοποιώ 3 αλεύρια. Χρησιμοποιώ το καλαμποκάλευρο που μας δίνει αυτή τη γλυκιά, την ωραία γεύση. Χρησιμοποιώ το κανονικό ταλεύρι που αυτό είναι που μας δίνει τη σύσταση και χρησιμοποιώ το σιμιγδάλι γιατί μας δίνει αυτή την κροκάντε, την αίσθηση όταν τρώμε την πίτσα. Αυτό το τραγανό που νιώθετε στις σπιτικές πίτσες από τις πολύ καλές ιταλικές πιτσαρίες, αυτό είναι υπεύθυνο. Το σιμιγδάλι μαζί με το καλαμποκάλευρο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανακατεύω όλα τα αλεύρια μεταξύ τους. Κανονικά σας είπα ότι περιμένουμε 10 λεπτά για να δουλέψει η μαγιά. Εσείς θα περιμένετε 10 λεπτάκια. Εγώ θα το ρίξω κατευθείαν γιατί θέλω να σας δείξω πώς γίνεται το ζυμάρι. Ρίχνω κατευθείαν το νερό μέσα. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας, μπορεί και 3 ελαιόλαδο. Και ανακατεύω στην αρχή με το κουτάλι. Για να κάνεις πίτσα δεν χρειάζεται καν μίξερ. Αυτό είναι το μαγικό με το ζυμάρι της πίτσας, ότι είναι πραγματικά τόσο εύκολο να το κάνεις και ο κόσμος το φοβάται, γενικά δεν ετοιμάζει πίτσα σπίτι. Βέβαια να μου πεις μετά τι θα κάνουν οι πιτσαρίες, θα κλείσουνε. Ναι, λογικό, δεν σου είπα, και εγώ παραγγέλνω πίτσα απ' έξω όταν βαριέμαι να κάνω. Αλλά όταν έχω χρόνο ελεύθερο σπίτι, θα κάτσω, θα ασχοληθώ λίγο με την πίτσα. Πόση ώρα θα με πάρει, μία ώρα, μισή ώρα, όση ώρα και να με πάρει. Το αποτέλεσμα είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, στο σημείο που το κουτάλι δεν μπορεί άλλο να κατέψει, το αφήνουμε στην άκρη και αρχίζουμε λίγο με τα χέρια. Παίρνω ό,τι αλεύρι υπάρχει γύρω-γύρω στον μπολ
βγάλω λίγο εδώ, να το δουλέψω πάνω στον πάγκο. Μη φοβάστε, δεν θέλει πολύ δούλεμα, αλλά επειδή έχει τρία διαφορετικά αλεύρια, θέλω όλα τα αλεύρια να πάνε παντού, να είναι ομοιόμορφο το μείγμα μας. Έτσι. Με αυτό το ζυμάρι βγάζετε 5 τουλάχιστον πίτσες. Πόση ώρα μας πήρε να το κάνουμε? 2 λεπτά. Άντε 3 λεπτά. Άντε να μας πήρε 4 λεπτά. Νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να το δοκιμάσετε. Είναι ένα τίποτα να το φτιάξεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένουμε λίγο για να φουσκώσει. Θα πάρω ένα μπολ. Θα βάλω μία σταγιά ελαιόλαδο. Ίσα-ίσα. Θα ρίξω μέσα στο μπολ το ζυμαράκι μου. Και αφήνουμε σε ένα ζεστό μέρος να διπλασιαστεί. Αυτό μπορεί να πάρει μισή ώρα, μπορεί να πάρει 10 λεπτά, μπορεί να πάρει και 2 ώρες. Εξαρτάται, άμα είναι χειμώνας ή άμα είναι καλοκαίρι. Εξαρτάται πόσο ζεστό ήταν το νερό στην αρχή ή πόσο κρύο ήταν. Άμα δείτε ότι σε παραπάνω από μία μισή ώρα δεν έχει φουσκώσει καθόλου το ζυμάρι, έχετε κάνει κάτι λάθος. Αυτό που έχετε κάνει είναι ότι έχετε βάλει πολύ ζεστό νερό και έχετε κάψει τη μαγιά. Οπότε πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε να κάνετε το ζυμάρι. Άμα σε μία μισή ώρα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από κανένα 20 λεπτό το ζυμάρι μου έχει φουσκώσει αρκετά. Θα περιμένω λίγο ακόμα να φουσκώσει. Όση ώρα φουσκώνει το ζυμάρι, θα ετοιμάσω τη σάλτσα ντομάτας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας δώσω μια συνταγή που κάνω για χρόνο εξπρες, γιατί κάποιες στιγμές θέλεις να κάνεις μια σάλτσα ντομάτας πάρα πολύ γρήγορα. Ένα πιρουνάκι. Έχω εδώ πέρα ένα κονκασέ ντομάτας, έτοιμη, κονσέρβα ουσιαστικά, με ολόκληρη ντομάτα, ολόκληρα τα ντοματάκια. Θα τα ρίξω μέσα. Και έτσι όπως είναι θα πατήσω την ντομάτα λίγο με το πιρούνι για να σπάσει. Θέλω να κρατήσει κομμάτια μεγάλα η ντομάτα, να μην είναι τελείως σπασμένη, γιατί μου αρέσει στην πίτσα όταν τρώω να νιώθω την ντομάτα όχι απαλή όλη τη σάλτσα, αλλά να έχει και μικρά κομματάκια ντομάτας. Νομίζω ότι άμα το κάνετε αυτό με ένα πιρουνάκι θα σπάσει πάρα πολύ καλά. Ένα ξύλο κοπής. Ένα μακέρι και λίγα φύλλα βασιλικού. Θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο θυμαράκι, πάει πάρα πολύ, αλλά λίγο, όχι πολύ. Τώρα, άμα δεν έχετε φρέσκο βασιλικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε ακόμα και αποξηραμένο. Αλλά βέβαια άλλο άρωμα βγάζει ο φρέσκος ο βασιλικός και άλλο αποξηραμένο, αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο μυρωδικό που έχει περισσότερο άρωμα αποξηραμένο από φρέσκο είναι η ρίγανη. Τα υπόλοιπα όλα είναι τελείως διαφορετικά. Νομίζω ότι το φρέσκο, το μυρωδικό είναι αυτό που δίνει πραγματικά μια γεύση σε ένα φαγητό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανακατεύω και το βασιλικό. Θα ρίξω 3 κουταλιές της σούπας κέτσαπ. Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό του σεφ. Κέτσαπ βοηθάει πάρα πολύ στο να ισορροπήσει η γεύση της ντομάτας επειδή είναι εύκολη. Έχει την οξύτητα, έχει τη γλυκύτητα, έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται η ντομάτα για να ισορροπήσει και να βγει σούπερ τέλεια. Λοιπόν, άλλο ένα κουτάλι. Και θα βάλω μέσα, προσέξτε, 3 κουταλιές της σούπας γαλέτα. 1, 2, 3. Τώρα θα μου πεις, φίλε, γιατί έχεις βάλει γαλέτα. Θα σας πω. Η σάλτσα, η έτοιμη, το κονγκρασέ που παίρνουμε, έχει πάρα πολύ υγρασία. Αυτό που θέλουμε είναι να λατώσουμε την υγρασία και ουσιαστικά η φρυγανιά θα τραβήξει τα παραπάνω ζουμιά που έχει η σάλτσα ντομάτας και με αυτόν τον τρόπο δεν θα πανιάσει πάρα πολύ το ζυμάρι μας και το ζυμάρι θα βγει πολύ 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 πιο τραγανό. Λοιπόν, αλατάκι, πιπεράκι. Και τέλος, προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε και λίγο παρμεζάνα. Εγώ βάζω, αλλά το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να βγάλω από τη συνταγή είναι η παρμεζάνα. Όλα τα άλλα είναι απαραίτητα. Η παρμεζάνα γενικά δίνει μία ένταση στη γεύση της ντομάτας. Δεν θέλει πολύ,
μία με δύο κουταλιές της σούπας είναι αρκετή. Απλά θα αλλάξει τελείως το επίπεδο της γεύσης της σάλτσα. Και γενικά να ξέρετε ότι μία πίτσα είναι νόστιμη όταν τη φας σκέτη. Άμα φας μία πίτσα σκέτο ζυμάρι και σάλτσα ντομάτας και είναι νόστιμη, σημαίνει πως ο μάστορας που κάνει πίτσες, κάτι ξέρει. Βλέπετε, δεν έχω βάλει πολύ, πάρα πολύ λίγο, ίσα ίσα για τη γεύση. Τέλος, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η σάλτσα ντομάτας του Άκη, έτσι την έχω ονομάσει. Είναι η πιο express σάλτσα που υπάρχει. Εντάξει, τώρα δεν από ότι είναι πιο νόστιμη, αλλά νομίζω ότι είναι και η πιο νόστιμη σάλτσα που υπάρχει. Και πάντα όλοι νομίζουμε τα καλύτερα για μας, αλλά σε μένα ισχύει. Πλάκι κάνω, σοβαρά μιλάω. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, αλλά πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος που άμα δοκιμάσετε αυτή τη σάλτσα, πραγματικά θα το πείτε και εσείς, θα πείτε κοίτα να δεις τον DIT. Είναι καταπληκτική. Ωραία. Το ζυμαράκι μας δεν είναι ακόμα έτοιμο, οπότε θα περιμένω άλλα 5-10 λεπτά και να γίνει και το ζυμάρι και πάμε να ετοιμάσουμε τις πίτσες να σας δείξω πώς ακριβώς γίνονται. Το φούρνο εδώ τον έχω κλείσει, ακόμα είναι αναμένο στους 230, τα ψήνει ανάποδα και έχει πυρακτώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, δέστε τι αφράτο που έχει γίνει. Το ζυμάρι, αλλά είναι τέλειο. Αυτή είναι η πίτσα του Άκη. Νομίζω ότι όταν τη δοκιμάσετε θα πείτε ότι είναι η καλύτερη. Άμα δεν το πείτε, θα σας σκίσω. Πάω αυτό στην άκρη και θα χωρίσω το ζυμάρι μου στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Περίπου ίδια κομμάτια. Τα αφήνω στην άκρη. Μπόλικο, σιμιγδάλι, ψηλό. Αυτό είναι έξτρα σιμιγδάλι από τη συνταγή. Είναι αυτό που θα ανοίξουμε την πίτσα μας. Και θα πάρω και θα ρίξω σιμιγδάλι στο κάθε ζυμαράκι. Γενικά θα λερώσετε αρκετά τον πάγκο σας όταν κάνετε πίτσα. Γι' αυτό είναι λίγο έτσι περίεργη συνταγή. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, okay. Αυτή είναι η χαρά τελικά του μαγειρέματος. Όλη η διαδικασία του μαγειρέματος είναι η χαρά. Το πώς θα μετρήσετε τα υλικά στην αρχή, το πώς θα λερώσετε τον πάγκο σας, το πώς θα φτιάξετε το φαγητό σας, το πώς θα καθαρίσετε, είναι αυτό που πραγματικά σας δίνει την ολοκληρωμένη χαρά μέσα σε ένα φαγητό. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά τα ξυλάκια που είναι ειδικά για πίτσα, που βάζουμε την πίτσα μέσα στο φούρνο. Σε περίπτωση που δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάλλιστα το ξύλο κοπής. Για να μην λέτε ότι σας λέω ψέματα, στην πρώτη πίτσα που θα κάνω, και εγώ θα πάρω το ξύλο κοπής και θα χρησιμοποιήσω αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το ξύλο κοπής, θα ρίξω πάνω μπόλικο σιμιγδάλι. Θα πάρω ένα από τα ζυμαράκια μου. Θα πάρω αυτό. Και επειδή είναι πεπλατισμένο, ορθογώνιο το ξύλο κοπής, θα προσπαθήσω να κάνω ένα ζυμαράκι κάπως έτσι για να ανοίξει και αυτό πεπλατισμένο να πάρει το μέγεθος ακριβώς που έχει το ξύλο κοπής. Θα ρίξω λίγο ακόμα σιμιγδάλι από πάνω, θα πάρω ένα πλάστη και θα αρχίσω να ανοίγω το ζυμάρι μου. Σε αυτό το σημείο παρατηρώ ότι άρχισε να κολλάει το ζυμάρι. Γενικά το ζυμάρι της πίτσας να ξέρετε ότι είναι υγρό και θα κολλάει όλη την ώρα. Και μόνο άμα είναι υγρό θα βγει τέλειο το ζυμάρι. Άμα είναι πολύ σφιχτό δεν θα βγει ούτε αφράτο ούτε τραγανό όπως το θέλουμε. Άρα, τι γίνεται, χρειάζεται λίγο παραπάνω σιμιγδάλι. Θα ρίξω λίγο ακόμα, θα ρίξω λίγο ακόμα από την άλλη και θα συνεχίσω να ανοίγω. Άρα, έχω έτοιμο το ζυμαράκι, το έχω ανοίξει, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω επίσης λίγο σάλτσα ντομάτας. Θα βάλω μία κουταλιά, άντε θα βάλω μία μισή. Και θα προσπαθήσω να την ανοίξω όσο περισσότερο γίνεται πάνω στο ζυμάρι. Δεν θα βάλετε πολύ σάλτσα ντομάτας, δεν είναι ωραίο να έχει πολύ σάλτσα ντομάτας. Είναι ωραίο να έχει λίγο σάλτσα ντομάτας και παντού. Άντε εδώ πέρα να βάλω άλλη μισή. Κοιτάξτε πόσο τόσο. Γενικά η συνταγή είναι ακριβώς, η σάλτσα ντομάτας φτάνει σχεδόν για όλες τις πίτσες. Όχι σχεδόν, είναι ακριβώς για όλες τις πίτσες. Οπότε μην βάλετε παραπάνω στην πρώτη και δεν σας φτάσει για τις υπόλοιπες. Δέστε πόσο λίγο σάλτσα ντομάτας έχω. Έχω όσο πρέπει, όχι παραπάνω.
Και αυτό που πιστεύω εγώ στην πίτσα, βέβαια η πίτσα είναι δικιά σας, την κάνετε εσείς όπως θέλετε. Εγώ αυτό που βάζω και την ψήνω είναι μόνο σάλτσα ντομάτας, λίγο μοτσαρέλα ή λίγο τυρί διάφορο. Έχω και τυρί τρίμα τριμμένο εδώ πέρα, διάφορα τυριά. Έχω και την κλασική μοτσαρέλα μπουφάλα. Που τη μοτσαρέλα για να τη χρησιμοποιήσω πρέπει να πάρω λίγο χαρτάκι και άλλο λίγο χαρτάκι και να την πατήσω πολύ καλά να βγάλει όλα τα νερά της. Γιατί αυτό το νερό, άμα δεν το βγάλω τώρα, θα πάει στην πίτσα και θα κάνει την πίτσα μαλακή. Και δεν θα γίνει τραγανή. Και αυτό που θέλω εγώ είναι, επειδή η πίτσα μου ψήνεται μόνο περίπου 5 λεπτά στο φούρνο, θέλω μόνο λίγο μοτσαρέλα, λίγο ντομάτα, λίγο ζυμάρι και στο τέλος, μόλις τη βγάζω από το φούρνο, βάζω όλα τα υπόλοιπα αλαντικά που θέλω ή μυρωδικά που θέλω. Εσείς, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάτι τώρα, όπως μανιτάρια, πιπέριες, μπέικον, μπορείτε να τα βάλετε τώρα, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν στο τέλος. Τώρα θα μου πεις, μανιτάρια στο τέλος, πώς τα βάλω αφού είναι ομά? Έχετε δίκιο, καλύτερα να τα σοτάρω σε ένα τηγανάκι και να τα ρίξω πάνω στο τέλος. Άρα, έτσι όπως είναι, θα κόψω λίγο μοτσαρέλα και θα βάλω σε διάφορα σημεία. Όχι πολύ, μην βάλετε πολύ μοτσαρέλα, μην την πατήσετε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ τυρί. Αυτό που χρειάζεται να βάλουμε λίγο τυρί σε διάφορα σημεία. Σε περίπτωση τώρα που σας αρέσουν τα άλλα τα τυριά τα τριμμένα, μπορείτε να βάλετε και άλλα τυριά τριμμένα. Αλλά και εκείνα λίγα. Δέστε πόσο βάζω. Δεν χρειάζεται, μην νομίζετε ότι άμα βάλετε παραπάνω υλικά στην πίτσα θα βγει πιο νόστιμη. Η πίτσα πρέπει να είναι έτσι. Να έχει λίγα υλικά για να βγει ωραία. Λοιπόν, άρα, έτσι όπως είναι, το ξύλο κοπής μου έχει έτοιμη την πίτσα πάνω. Έχει από κάτω αρκετό σιμιγδάλι. Γενικά η πίτσα γλιστράει πάνω στο ξύλο, δέστε. Και αυτό είναι που θέλω να καταφέρω. Θέλω η πίτσα να γλιστράει, ωστόσο ο φούρνος δεν έχει κλείσει καθόλου και η ακόμα είναι στους 230 βαθμούς. Έχω βάλει το ταψί ανάποδα, θυμάστε, στην αρχή που το κάναμε. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να κάνω πολύ γρήγορη κίνηση. Ανοίγω το φούρνο, βάζω το ξύλο μέσα να κουμπάει πάνω στο ταψί και ρίχνω την πίτσα μου μέσα. Κλείνω το φούρνο και περιμένω να ψηθεί. Θα πάρει περίπου 5 λεπτά. Όση ώρα κάνει να ψηθεί αυτή η πίτσα, θα αρχίσω να ετοιμάζω την επόμενη. Εντάξει? Και ήρθε η στιγμή του σερβιρίσματος. Καθίστε λίγο να τα υπολογίσουμε για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να μην νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε το ζυμάρι, όπου το ζυμάρι για να γίνει συνολικά μας πήρε γύρω στα 30-35 λεπτά και 5 λεπτά η κάθε πίτσα να ψηθεί, επί 5 πίτσες άλλα 25 λεπτά. Άρα, ακριβώς σε μία ώρα έχω 5 πίτσες έξω, 1, 2, 3, 4, 5, όπου είναι όλες πιτικές, είναι όλες τραγανές. Όταν θα ακούσετε σε λίγο που τις κόβω, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Και πάμε λοιπόν να τις ετοιμάσουμε. Έχω πάρει 2 πολύ ωραία ξύλα. Μπορείτε να βρείτε τέτοια ξύλα από οποιονδήποτε στη γειτονιά σας ασχολείται με ξύλα κτλ. Από έπιπλα, από καρέκλες, από τραπέζια. Σίγουρα θα του βρίσκονται κάποια ξύλα. Μπορείτε να τα πάρετε. Απλά θα τα καιρώσετε λίγο και θα κρατήσετε σπίτι σας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω μία πίτσα πάνω. Θα βάλω και αυτή εδώ. Και το ένα ξύλο μας είναι έτοιμο. Στο άλλο θα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Πείτε, δεν είναι πολύ θεαματικό. Αυτή εδώ μας κόπηκε λίγο, δεν μας πειράζει. Και την τελευταία. Εδώ. Και πάμε τώρα να τη στολίσουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα αλαντικά μου αρέσει εμένα να τα βάζω στο τέλος. Έχω πολύ ωραίο προσούτο. Το προσούτο θα το κόψω ωραία κομματάκια και θα τα βάλω στη μία. Και στην τελευταία, επειδή την κάναμε πολύ ατόφια, θα βάλω μόνο λίγα φρέσκα μυρωδικά και ελαιόλαδο. Σε όλες όμως, μα όλες, θα βάλω σίγουρα ρόκα. Η ρόκα είναι το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου υλικό για να βάλω στην πίτσα. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Νομίζω πως συμπληρώνει πάρα πολύ την πίτσα. Της δίνει άλλο χαρακτήρα. Εκεί πέρα που είναι junk food, κατευθείαν γίνεται κάτι διαφορετικό. Η ρόκα σου δίνει την αίσθηση ότι τρως κάτι πιο υγιεινό. Έχει την τραγανάδα που χρειάζεσαι
από ένα ωραίο σαλατικό. Γενικά νομίζω ότι συμπληρώνει πάρα πολύ τη γεύση. Εντυπωσιακό. Τέλειο. Θα τρίψω μπόλικο, φρέσκο πιπέρι από πάνω. Και σας δείξω έναν ωραίο τρόπο σε περίπτωση που οι πίτες είναι επιπλατισμένες για να τις κάνετε τρίγωνες. Απλά κόβετε εδώ και την επόμενη κόβετε εδώ. Και την επόμενη κόβετε εδώ. Και την επόμενη εδώ. Και αυτές επειδή είναι στρόγγυλες, θα τις κόψω ωραίες μερίδες. Κάπως έτσι λοιπόν, να σας πω ότι τελείωσε η πρώτη σεζόν του Kitchen Lab. Είμαι σίγουρος πως σας άρεσε, πλάκα κάνω, αλλά είμαι σίγουρος. Να σας πω ότι θα έχουμε και δεύτερη σεζόν, σε περίπτωση που στεναχωρηθήκατε, και δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν. Σε 10-15 μέρες θα έχει το επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μαθαίνετε όλα μας τα νέα πρώτη, το πότε βγαίνει επεισόδιο, το πότε γίνεται κάτι καινούργιο θα το μαθαίνετε πρώτοι άμα κάνετε subscribe. Μην ξεχάσετε οτιδήποτε ξεχάσατε ή δεν είδατε στη συνταγή να μπείτε στο site μου arxpetrgix.com. Εκεί πέρα υπάρχει αναλυτικότατη η συνταγή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάποιο λάθος. Να τη δοκιμάσετε, να μου στείλετε τα νέα σας, να μου πείτε πώς περάσετε στις διακοπές, να μου τα πείτε όλα γενικά. Και ραντεβού σε λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Παίρνω την πίτσα μου και φεύγω και πάω και για μπάνιο.